Γενικά το Υπουργείο Περιβάλλοντο ναι, και Ενέργεια ναι. για του στρατηγικού κακοπληρωτέ οι οποίοι έχουν τη συνήθεια να αλλάζουν πάροχα αφήνοντα ανεξόφλητε οφειλέ στον προηγούμενο. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίε. Α, είναι για όλου του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματο. Ναι, Ακριβώ είναι για όλε τι εταιρείε. Σύμφωνα με πληροφορίε τη εφημερίδα Τα Νέα, ο αρμόδιο υπουργό Κωστή Χατζηδάκη επισημαίνει πω η μόνη διέξοδο για τη λύση του προβλήματο αυτού είναι το Υπουργείο <coughs> να υιοθετήσει μια τεχνική που ακολουθούν και οι εταιρείε τηλεπικοινωνιών. Ουσιαστικά να δημιουργηθεί μια λίστα Με όλου του στρατηγικού κακοπληρωτέ, οι οποίοι συστηματικά αφήνουν ε, ανεπλήρωτα τα χρέη του. Έτσι, οι, οι, οι εταιρείε θα μπορούν να εντοπίσουν αυτού του κακοπληρωτέ, από αυτού να διεκδικούν τι οφειλέ του, αλλά παράλληλα να του δίνουν και διαφορετικά τιμολόγια, έτσι ώστε να του αποθαρρύνουν να μετακινούνται. Τώρα, τι προτείνουν οι πάροχοι, Υπάρχουν κάποιε διαφορετικέ λύσει που προτείνουν για τη διεκδίκηση των οφειλών με βάση τον, με, τον μετρητή τη κατανάλωση και όχι με βάση το το όνομα Επίση, άλλη μια λύση που προτείνουν οι παροχηρεύματοι είναι η δημιουργία μια εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία θα έχει την δυνατότητα εκ των προτέρων να βλέπει εάν οι υποψήφοι πελάτε των εταιρεών έχουν την δυνατότητα και είναι εντάξει απέναντι στι οικονομικέ του υποχρεώσει. Μάλιστα, θα τα δούμε όλα αυτά και πώ θα λειτουργήσουν.